Σε καμία γλώσσα δεν υπάρχει αυτό, σε καμία άλλη περιοχή της γης, σε καμία άλλη σημειολογία ή γραφή. Μόνο στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αυτή η έννοια τόσο όμορφα δεμένη. Και μας λέει η γλώσσα που έφτιαξαν οι σοφοί μας πρόγονοι, ότι είμαστε μεν αρχηγοί πάνω στην κτήση. Μας ανήκει, υπάρχουμε μέσα σε αυτήν. Αλλά όμως, είμαστε και υπό σε αυτόν που διοικεί το σύμπαν, στην ανώτατη δύναμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση μεγάλη υποχρέωση έχει ένας Έλληνας, μιλώντας ελληνικά, να λέει έστω στη σημερινή εποχή, 2000 χρόνια μετά από σήμερα, πως δεν υπάρχει Θεός, όταν η ύπαρξη του ίδια και η γλώσσα του λέει ακριβώς το αντίθετο. Λέει δηλαδή ότι υπάρχεις, αλλά είναι κάποιος άλλος πάνω από σένα, αυτός που διοικεί τη ζωή. Και έτσι έχει περάσει στη ζωή μας. Είναι ο καπετάνιος, για παράδειγμα, στο πλοίο, αλλά κάτω από αυτόν είναι ο ύπαρχος, που σημαίνει τι? Ότι κάποιος είναι αρχηγός. Και αυτή η σχέση του ανθρώπου με το υπέρτατο όρο, με το Θεό, είναι πολύ σημαντική, αδελφοί μου, γιατί χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να καταλάβει κανείς και να χαρεί καμία εξουσία. Και χαρίς τον άλλον, δεν μπορεί επίσης καμία εξουσία να είναι όμορφη. Θέλω να σας πω με αυτά πως η εορτή της Αναλήψεως είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός
να μοιραζόμαστε, αλλά να μοιραζόμαστε με μία σοφία και να χρησιμοποιούμε τους όρους του νόμου. Και ο μεγαλύτερος όρος που ο Θεός έθεσε σαν νόμο είναι η αγάπη. Και αν δεν μπορεί κάποιος να κατανοήσει τη δυνατότητα και τη δύναμη της αγάπης, δεν μπορεί να κατανοήσει τίποτα, αδελφοί μου. Και δεν είναι μόνο που δεν μπορεί να κατανοήσει τίποτα, αλλά δεν μπορεί να χάνει και τίποτα. Κοιτάξτε πόσο δυστυχισμένοι είμαστε οι άνθρωποι της εποχής μας. Προσέξτε πόσο πλεγόμαστε, πνιγμένοι από τα υλικά αγαθά. Πνιγμένοι. Μπέστε στο σπίτι σας μετά που θα γυρίσετε από τον νοσοκομείο και κοιτάξτε γύρω σας. Και άμα υπάρχει λίγος χώρος να ακουμπήσετε κάτι, ελάτε να σας το δώσω να το ακουμπήσω. Είναι γεμάτες οι αποθήκες μικρές και οι ντουλάπες με τα ρούχα σας και οι θήκες για τα παπούτσια σας και στην κουζίνα σας δεν υπάρχει χώρος να βάλετε κανένα καινούριο αντικείμενο. Αλλά όμως πιστέψτε με, υπάρχει πολύς χώρος στην καρδιά του καθενός μας. Εκεί υπάρχει πάρα πολύς χώρος. Στην προσπάθειά μας να γεννήσουμε αντικείμενα και υλικά αγαθά, έχουμε αδειάσει τις καρδιές μας. Αν κοιτάξουμε την εικόνα της αναλήψεως και σκεφτούμε αυτά που σας λέω, θα αισθανθούμε ενοχές. Και αυτές οι ενοχές μπορεί να μας κάνουν καλύτερους. Όχι να μείνουμε στο ενοχικό, αλλά να το ξεπεράσουμε και να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία του Χριστού μας. Να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε ο καθένας από εμάς στον τόπο και στους συνανθρώπους μας. Δεν θέλουμε άλλη γκρίνια πλέον. Θέλουμε ανθρώπους που να σκέφτονται πώς να καλυτερέψουν τη ζωή του διπλανού τους. Είναι ασφιχτική η ζωή των ανθρώπων που διαχειρίζονται την εξουσία. Και σας μιλώ γιατί δυστυχώς διαχειριζόμαστε όλη μια μορφή της. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας λοιπόν. Ας δώσουμε τη δυνατότητα στον Χριστό να σηκώσει την εικόνα μας και ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα που θα ακολουθήσει μετά από λίγο καιρό να κατοικήσει εντός μας. Ας διώξουμε τη μιζέρια από τη ζωή μας. Ας αρχίσουμε να χαιρετάμε ένα τον άλλον. Εξομολογούμε δημοσίως. Η χειρότερη στιγμή που περνάω σε αυτό το νησί είναι όταν περπατάω στους δρόμους και λέω καλημέρα και δεν μου λένε. Όταν χαιρετάω και κάνουν πως δεν με βλέπουν. Όταν βγάζω το χέρι μου έξω από το πολυτελές μου αυτοκίνητο, κύριε Δήμαρχε, και δεν σηκώνουν το χέρι τους. Τι αδιαφορούν οι άνθρωποι. Πού θα οδηγήσουμε έναν κόσμο όταν ο ένας δεν χαιρετάει τον άλλον? Πώς θα έρθει η καλημέρα αν δεν πούμε καλημέρα? Αν δεν μάθουμε στα παιδιά μας να χαιρετούν, αν δεν μάθουμε να συμπεριφερόμαστε σαν εικόνες του Θεού ένας τον άλλον. Συγχωρήστε με που είμαι τόσο αναλυτικός και πεζός, αλλά πρέπει να λέμε πλέον αλήθειες. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από ωραία πράγματα και από ωραίες εικόνες. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ούτε την οικογένειά μας, ούτε τη μικρή μας πατρίδα, ούτε τη μεγάλη μας πατρίδα, ούτε τον κόσμο όταν κρυβόμαστε. Γιατί και αυτό που ζούμε τώρα είναι αποτέλεσμα μιας ζωής που ζήσαμε κρυμμένοι πίσω από ωραίες εικόνες. Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι όμορφη και μπορεί να πονάει πολλές φορές, αλλά είναι η αλήθεια. Και αυτή πρέπει να παρακολέσουμε τον Χριστό που ανεβαίνει στους ουρανούς απόψε να μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε. Και εύχομαι να το κατανοήσουμε όλοι και να ζήσουμε τη χαρά του αναλυθέντος Χριστού μας. Αμήν. Γέννη.
Σας ευχαριστώ.